Γιώκας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι αρνητικό με αυτό το ζήτημα. Είναι αρνητικό, όχι όσον αφορά επιμέρους πλευρές του νομοσχεδίου, είναι αρνητικό στον πυρήνα του νομοσχεδίου. Και εμείς το χαρακτηρίσαμε το μη, μόνο που το χαρακτηρίσαμε το μη σε αντιδραστική και αρνητική κατεύθυνση. Καταρχήν θεωρούμε ότι αλλάζει όλο το χαρακτήρα των εκλογών. Ναι. Όλο το χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας. Διαμορφώνει μια παθητική στάση, στην ουσία δηλαδή υποβιβάζει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές στο επίπεδο του αποστέλω ένα φάκελο, συμπληρώνω το ψηφοδέλτιο από το σπίτι και αποστέλω ένα φάκελο, ένα αυτό, και δεύτερον δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας. Όλοι γνωρίζουμε, νομίζω, έτσι, ότι και σήμερα στις εκλογές και πιέσεις ασκούνται και εκβιασμοί ασκούνται, ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς. Στις τελευταίες εκλογές τους είδαμε και μπροστά στην κάμερα. Υποψήφιος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος που έκανε επίσκεψη σε χώρο εργασίας μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο και κούναγε το χέρι για το τι πρέπει να ψηφίσουν. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν. Και όλα αυτά διευκολύνονται να ασκηθούν οι πιέσεις, οι εκβιασμοί, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Και τι θα κάνουν, κύριε Γιώργο, θα τους πούνε ελάτε να ψηφίσετε στο χώρο εργασίας ό,τι θα σας υποδείξω εγώ. Ο καθένας είναι στο σπίτι του. Βεβαίως. Και... ξέρετε, στο συνδικαλιστικό κίνημα παλιότερα δόθηκε μάχη για να καταργηθεί η επιστολική ψήφος. Για συγκεκριμένους λόγους. Και σήμερα η κυβέρνηση την ξαναφέρνει. Και επίσης υπάρχουν και τα ζητήματα συνταγματικότητας που είναι σοβαρά. Αναφέρθηκε και ο κύριος Δουδονής σε αυτά. Βεβαίως είναι ένα ζήτημα η στάση των άλλων κομμάτων, γιατί αυτά τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα επιμέρους. Κατά τη γνώμη μας είναι ζητήματα αρχής. Λοιπόν, ιδιαίτερα όσον αφορά τους εντός επικρατείας εκλογής. Και για να γίνουμε λίγο πιο πρακτικοί, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, νομίζω είναι σημαντικό. Ναι, ναι. Με βάση το σχήμα που επιλέγει η κυβέρνηση, κυρία Κουλούρη. Με βάση το σχήμα που επιλέγει η κυβέρνηση, θα μπορούν να υπάρχουν πολλών ταχυτήτων εκλογής. Ναι. Δηλαδή, κάποιος που θα έχει ψηφίσει 20 μέρες πριν, κάποιος που θα έχει ψηφίσει 15 μέρες πριν, κάποιος που θα έχει ψηφίσει 5 μέρες πριν, 2 μέρες πριν. Θεωρητικά μπορεί να μην στηθούν, ακραίο σενάριο, όμως με βάση το σχήμα αυτό που έχει επιλέξει σωστά η κυβέρνηση. Σωστά λέτε τα τμήματα, τα εκλογικά που θα είναι για την επιστολική, για την παραλαβή. Όχι, όχι. Λέω ότι καταργείται εντελώς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών. Να. Η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν μπήκε τυχαία στο Σύνταγμα. Μπήκε γιατί πρέπει να γίνεται μια προεκλογική περίοδος, ο λαός να ενημερώνεται μέχρι την τελευταία μέρα και μετά να αποφασίζει με βάση τη συνείδησή του. Τώρα, όταν θα υπάρχουν ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν 2 εβδομάδες πριν, τις τελευταίες 20 μέρες. Τις τελευταίες 20 μέρες. Και να έχει φτάσει η επιστολική ψήφο στην παραμονή. Αλλά δεν θα ψηφίζουν ταυτόχρονα. Να. Θα ψηφίζει με διαφορετικά δεδομένα ο καθένας. Και αυτό το ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, είναι σοβαρό. Είναι γύρι ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Και το πιο σημαντικό, κυρία Κουλούρη, και συνολικά, στηρίζεται πάνω σε ορισμένες ψεύτικες παραδοχές που κάνει η κυβέρνηση. Και ορισμένα ψεύτικα δεδομένα. Καταρχήν, μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Ωραία. Μπορεί ένας εποχιακά εργαζόμενος ή ένας φοιτητής να ψηφίσει στον τόπο των σπουδών ή στον τόπο της εργασίας τους. Τώρα που μιλάμε. Μπορεί. Δεν είναι υποχρεωμένος να πάει στον τόπο που είναι γεγραμμένος. Μιλάμε για ευρωεκλογές. Είναι με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και εγώ ως φοιτητής δεν ψήφισα. Δεν πήγα εκεί που είμαι γεγραμμένος. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προ... Άρα λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Γιουλέκας, ότι διευκολύνουμε τους εποχικά εργαζόμενους ή τους φοιτητές, ενώ αυτοί μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, γιατί γι' αυτό μιλάμε, στον τόπο εργασίας και τον τόπο, είναι μια ψεύτικη παραδοχή. Όπως επίσης είναι ψεύτικη παραδοχή ότι θα καταπολεμηθεί η αποχή. Υπάρχουν μελέτες έγκριτων πανεπιστημίων που λένε ότι η γενικευμένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου δεν περιόρισε την αποχή. Μάλιστα. Αυτούς τους κινδύνους εμείς λοιπόν επισημαίνουμε. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με την διαδικασία, δηλαδή πώς θα ψηφίζουν για τις επιστολικές ψήφους. Συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση με το αδιάβλητο. Η υπεύθυνη δήλωση που τίθεται είναι μια αναγνώριση των κινδύνων που υπάρχουν. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε ο λόγος να μπαίνει υπεύθυνη δήλωση ότι εγώ αυτοπροσώπως συμπλήρωσα το ψηφοδέλτιο και στέλνω το φάκελο. Η υπεύθυνη δήλωση είναι αναγνώριση ότι υπάρχει κίνδυνος να το κάνει κάποιος άλλος εξ ονόματός. Ήταν και στην λίστα ή τις οδηγίες του ΑΣΕ. Θα μας το πείτε. Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει άλλου είδους στόχευση. Άλλου είδους στόχευση και άλλου είδους επιδίωξη. Και όχι αυτά που λέει περί ευάθυνση της δημοκρατίας, καταπολέμηση της αποχής και ούτω καθεξής. Και ξαναλέω, υπάρχει μια διεθνής πρακτική και μια διεθνής εμπειρία που αποδεικνύει
Και υπάρχουν και έρευνες και μελέτες ως προς αυτό που αποδεικνύουν ότι σε καμία περίπτωση η επιστολική ψήφος δεν οδήγησε σε εμβάθυνση της δημοκρατίας. Mm-hmm. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν και παρατράγουδα. Υπήρχαν υποθέσεις οι οποίες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, υπήρχε χειραγώγηση ψήφου, υπήρχε ενώθηση ψήφου, υπήρχαν όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία δεν τοποθετείται η κυβέρνηση. Υπάρχουν ποινές βέβαια που προβλέπονται από την κυβέρνηση. Κατόπιν εορτής. Και ορισμένες είναι και ποινές χάδι. Λοιπόν, να πω μόνο κάτι, αυτό που είπε ο κύριος Γιουλέκας, σε σχέση με τα κολλήματα που ανέφερε, αναφερόμενος προφανώς στους εκλογές του εξωτερικού και εμείς, επειδή ήμασταν από τα κόμματα εκείνα τα οποία είπαμε ότι χρειάζονται να υπάρχουν κριτήρια για τη συμμετοχή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Ποιο είναι το νόημα των κριτηρίων? Το νόημα των κριτηρίων είναι για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού να πιστοποιείται ένας υπαρκτός κοινωνικός οικονομικός δεσμός. Mm-hmm. Ανθρώπων οι οποίοι θα υφίστανται τις συνέπειες της όποιας πολιτικής τους επιλογής, δηλαδή αυτό που θα επιλέγουν θα υφίστανται και τις συνέπειες, γιατί το δικαίωμα της ψήφου έχει και υποχρεώσεις. Δεύτερον, θα έχουν μια γνώση της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας και θα συναρτούν το μέλλον τους, τα συμφέροντά τους, τη ζωή τους κτλ. Με τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Όταν δεν βάζεις κανένα κριτήριο, τότε συμπεριλαμβάνεις στο εκλογικό σώμα και ανθρώπους που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση πέρα από έναν συναισθηματικό δεσμό με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μια, ας το πούμε έτσι, μια δικιά μας αιμονή. Είναι μια πρακτική που ακολουθούν πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Δανίας κτλ. Και μάλιστα κράτη τα οποία έχουν παρόμοιο προφίλ αποδήμων με αυτός της Ελλάδας, δηλαδή έχουν μικρό πληθυσμό και πολύ μεγάλη ομογένεια, έχουν ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια. Μάλιστα. Από αυτά τα οποία δεν. Να άρα λοιπόν αυτά. Αυτό που λέει ο κύριος Γιουλέκας αγνοεί και τη διεθνή πρακτική και φυσικά για τα υπόλοιπα αγνοεί και το Σύνταγμα. Αγνοεί και το Σύνταγμα. Αγνοεί και το Σύνταγμα, κύριος θέλει, Γιουλέκας. Θέλει ο καθένας που ψηφίζει να έχει ένα πιστοποιητικό ενδιαφέροντος για τον τόπο, για την πατρίδα. Δεν αρκεί να είναι κανείς Έλληνας. Πρέπει να το αποδεικνύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να το επιτρέψουμε να ψηφίσει. Να αποδεικνύει τον έχουμε κοινωνικό του δεσμό, κύριε Γιουλέκα. Ναι, εμείς θέλουμε αυτό την ελευθερία. Αυτό γίνεται σε πάρα πολλά κράτη. Μη φωνάζετε. Σας θα πω. Ναι, κύριε Γιώκα, για ποιο σιγά. Προφανώς δεν γνωρίζετε τι γίνεται σε αυτά τα κράτη.